Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχα, κυρία κύριε Δήμαρχε, σήμερα είναι μια μέρα χαράς και συγκίνησης, καθώς κάνουμε το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη ένα όνειρο δεκαετιών ολόκληρης της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν είναι άλλο από το να αποδοθεί πάλι αυτό το ιστορικό κτίριο, τόσο ταυτισμένο με τη σύγχρονη ιστορία της Θεσσαλονίκης, πίσω στην πόλη ως δημόσιος χώρος. Και τονίζω την δημόσια ιδιότητα των χρήσεων, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί κατόπιν της συνεννόησης της Βουλής, του Υπερταμείου και της ΕΤΑΔ, για να καταδείξω ακριβώς ότι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας δεν περνά αναγκαστικά και πάντα μέσα από τη λογική των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας αυτού του τοπόσιμου επιβάλλει τη λύση η οποία δρομολογείται, η οποία δεν είναι άλλη από το να αποκτήσει ουσιαστικά η Βουλή ένα πόδι, μια μόνιμη παρουσία στην Θεσσαλονίκη, έναν χώρο συζητήσεων, συνεδρίων, ένα χώρο πολιτισμού, έναν χώρο ο οποίος μπορεί να αξιοποιήσει με την ίδια άνεση το κτίριο αλλά και τον εξωτερικό χώρο. Αυτό είναι το όραμα του Προέδρου της Βουλής, αυτό είναι το όραμα το οποίο στηρίζει η ελληνική κυβέρνηση και εγώ προσωπικά και ως Πρωθυπουργός και ως Βουλευτής Θεσσαλονίκης, και χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι ομόφωνα η Βουλή αποφάσισε να αναλάβει αυτήν την δαπάνη της επισκευής αυτού του κτηρίου, έτσι ώστε να μπορέσει το συντομό του δυνατόν να αποδοθεί και πάλι στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους του κυβερνίου, οι οποίοι εδώ και πολύ χρόνο αγωνίστηκαν ακριβώς για να υλοποιηθεί τελικά μια τέτοια λύση, και να τονίσω ότι έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία και νομίζω ότι εκεί θα μας βοηθήσει το Υπερταμείο μαζί με την ΕΤΑΔ να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τέτοιες χρήσεις που να καταστήσουν αυτή την πολύ σημαντική επένδυση όλων μας, επένδυση της Βουλής, μια επένδυση η οποία να είναι βιώσιμη και στο χρόνο αυτοχρηματοδοτούμε. Και είμαι σίγουρος, βλέποντας το χώρο, ότι αυτό δεν είναι κάτι δύσκολο να επιτευχθεί. Οπότε και πάλι, θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο αλλά και στη Βουλή εν συνόλο, η οποία πήρε αυτή την απόφαση. Τώρα ξεκινάει μια όμορφη διαδρομή, η οποία πιστεύω όμως ότι με την κοινή τεχνογνωσία η οποία υπάρχει, η ΜΕΝ Βουλή με πολύ μεγάλη εμπειρία στο να μπορεί να διαχειρίζεται ιστορικά κτίρια, μαζί με το Υπερταμείο και με την ΕΤΑΔ, το στομότερο δυνατόν να προχωρήσουν όλες οι σχετικές μελέτες, οι άδειες, η ανακατασκευή, και το στομότερο δυνατόν να ξαναβρεθούμε σε αυτόν τον μαγικό χώρο για να κάνουμε τα εγγένεια του νέου πια πλήρως ανακαινισμένου κυβερνήτου.